Κατερίνα, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Άρχισαν σιγά σιγά να κλείνουν σημαντικά κεφάλαια στην ΑΕΚ, με πρώτο και καλύτερο αυτό του προπονητή. Πες μας λίγα λόγια για τον νέο σας προπονητή. Είναι, εντάξει, γνωστό όνομα σε επίπεδο ποδοσφαιριστή. Όσοι ασχολούνται με το διεθνές ποδόσφαιρο λίγο πολύ έχουν ακουστά το όνομα του νέου σας προπονητή. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή, Κυριακό? Εντάξει, είπες πριν για ανοιχτά μέτωπα, κλείσαμε ένα. Το πρώτο και σημαντικό αφορά τον άνθρωπο που θα αλλάγει να καθοδηγήσει την ομάδα μας από την άκρη του πάγκου για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι ο Άντων Ιραόλα. Διαδέχεται το νήμα Ολυμπιάγε, διαδέχεται ένα συμπατριώτη του. Από εκεί πέρα οφείλουμε και πάλι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ιδιάγε για την προσφορά του στην ομάδα μας. Και να ευχηθούμε τα καλύτερα στον νέο μας προπονητή. Περιμένουμε να πιάσει δουλειά, να καθοδηγήσει η ομάδα πρώτα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά στις εγχώριες διοργανώσεις. Είναι ένα τεράστιο όνομα που κουβαλά στην πατρίδα του και όχι μόνο. Είναι ένας ζωντανός φίλος για την ομάδα της Bilbao, που όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι καθαρά, είναι για άλλους λόγους ευρέως γνωστή. Είναι το καμάρι των Βάσκων. Ο Ιραόλα είναι πάνω από 500 συμμετοχές σαν ποδοσφαιριστής. Έπαιξε και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, έπαιξε και στο φινάλι της καριέρας του στην Αμερική, παρέα με Λάμπαρ, Βίγια, Πίρλο. Μόνο και μόνο από αυτά τα γεγονότα καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο με τεράστια προσωπικότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου και κάτι παραπάνω από πλούσιες παραστάσεις. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως κάνουμε πάντα, να τον περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο στο οικοδόμημα της ΑΕΚ, να του δώσουμε τα εχέγγυα, τα εφόδια να παράξει έργο, να κάνει τη δουλειά του σωστά, όπως κάνουμε πάντα με όλους τους επαγγελματίες, και να του προσφέρουμε με λίγα λόγια ένα υγιές ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ούτως ώστε να προσπαθήσει από το δικό του κομμάτι, το δικό του μετερίζει, από την άκρη του πάγκου, να διατηρήσει την ομάδα μας στο μονοπάτι των επιτυχιών. Mm-hmm. Και πάλι το ευχόμαστε. Σαν ο πρώτος ουσιαστικά σταθμός, σαν πρώτος προπονητής στην καριέρα του, να έχει εξίσου επιτυχημένο έργο με τους προκατόχους του και με τον προκατόχο του, και κυρίως να έχει ανάλογη καριέρα με την προσφαιρική σαν προπονητής. Για τον ίδιο σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει εισιτήριο για τα προκριματικά, του δίνει την ευκαιρία να αποτελέσει τον πρώτο σταθμό στην προπονητική του καριέρα. Ο ίδιος σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της πατρίδας του και την οποία μεταφράσαμε στο Sigma Live, είπε ότι αντιμετωπίζει την έλλειψη εμπειρίας που έχει ως προπονητής με πολύ όρεξη, είπε ότι θέλει να κάνει πράγματα σωστά, έχει ως εφόδιο και την τεράστια εμπειρία που κουβαλά ως ποδοσφαιριστής και είπε ότι έχει... Μην ξεχνάμε ότι θα συναντήσει, θα συνεργαστεί με πρόσωπα που δεν τα γνωρίζει προσωπικά, δεν τα γνωρίζει λόγω της κοινής καταγωγής, είτε στο τεχνικό επιτελείο είτε στα πολιτήρια με τους ποδοσφαιριστές. Είναι μια συνταγή την οποία ουσιαστικά δεν αλλάζουμε. Είναι μια πετυχημένη συνταγή την οποία δεν διαφοροποιούμε. Αλλάζουμε τα πρόσωπα στη θέση του τεχνικού διευθυντή με τον Άντερ Μουρίγιο, στη θέση του προπονητή τώρα με τον Άντων Ιραόλα, και πιστεύουμε ότι με την κατάλληλη στήριξη από όλους που πάντα υπάρχει και το έχουμε αποδείξει με τους προπονητές να εξαντλούν στην ουσία τα συμβόλαια τους με την ομάδα μας προηγούμενα χρόνια, με τον ίδιο τρόπο θα μπορέσει και ο νέος μας προπονητής να προσφέρει στην ομάδα μας. Έχω πει χαρακτηριστικά ότι από χθες το απόγευμα που κάναμε την ανακοίνωση είναι ουσιαστικά στα πρωτοσέλιδα του Ισπανικού τύπου. Έχει περιόπτυχη θέση στις ιστοσελίδες και της χώρας των Βάσκων, αλλά γενικότερα στην Ισπανία, ενδεικτικό του ονόματος που κουβαλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και πραγματικά γίνεται από χτες το απόγευμα διαφήμιση και για την ομάδα μας και για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ανάλογη διαφήμιση με το παρελθόν, όταν επιλέξαμε είτε γνωστούς ποδοσφαιριστές από τη συγκεκριμένη χώρα είτε
τώρα στην προηγούμενη περίπτωση είναι ο προπονητή μας. Επειδή όπως πες και εσύ είναι ένα μεγάλο όνομα, ασχολήθηκαν ασκετά μαζί του, όμως σε κάποιο δημοσίευμα, Κυριάκο, γινόταν λόγος για το αν είναι κάτοχος του απαραίτητου διπλώματος για να αναλάβει ομάδα. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού προπονητικού διπλώματος. Δηλαδή μόνο να μην ήταν. Και τον περιμένουμε να έρθει στην Κύπρο. Πότε με το καλό, Κυριακό? Ουσιαστικά λίγες μέρες πριν αρχίσουμε προπονήσεις για την νέα αγωνιστική περίοδο. Περιμένουμε να οριστικοποιήσουμε τις ημερομηνίες με την μετάβαση στο εξωτερικό, στην Πολωνία, με τα φιλικά, και θα ανακοινώσουμε το πλήρες πρόγραμμα. Και θα δοθεί ο χρόνος στον νέο μας προπονητή να έρθει λίγες μέρες προηγουμένως να γνωρίσει το νέο του επαγγελματικό περιβάλλον, τους νέους του συνεργάτες, όλους όσους βρισκόμαστε στην ομάδα, για να αρχίσει την δουλειά για την νέα αγωνιστική περίοδο. Και επίσης για το θέμα της εμπειρίας, δεν σου εγγυάται κανείς τις επιτυχίες στον χώρο του ποδοσφαίρου, στον χώρο του αθλητισμού, ανάλογα με την εμπειρία και το βιογραφικό του καθενός. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε, αυτό που θα προσφέρουμε στον νέο μας προπονητή, είναι, όπως κάνουμε πάντα, το υγιές ποδοσφαιρικό περιβάλλον για να μπορέσει να αποδώσει καρπούς τη δουλειά που θα κάνει. Μέχρι την έλευση του στην Κύπρο θα είναι σε επαφή με τον τεχνικό σας διευθυντή για τη στελέχωση της ομάδας, Κυριάκο, ή είναι ένα θέμα που θα το χειρίζεται αποκλειστικά ο Άντερ Μουρίγιο? Σίγουρα, για θέματα προγραμματισμού ο καθήν είναι αρμόδιος, είναι ο τεχνικός μας διευθυντής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρίσκεται σε επαφή και με τη διοίκηση, αν θέλει, ό,τι αφορά κυρίως την οικονομική τύχη του κάθε θέματος, αλλά και με τον προπονητή που θα γνωρίζει το ρόστερ που θα κληθεί να διαχειριστεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ούτως ή άλλως αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται το σκηνικό, να μπαίνουν κάποια σημαντικά κομμάτια. Σήμερα προχωρήσαμε στην ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχηγό μας, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα, και ο στόχος, αν θέλεις, είναι μέχρι να αρχίσουμε προπονήσεις να έχουμε κλείσει, αν όχι όλα, τα περισσότερα από τα ανοιχτά μέτωπα, και να έχει διαμορφωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό για το ρόστερ. Από το υφιστάμενο ρόστερ, Κυριάκο, πέραν του Καταλά υπάρχουν, που ολοκληρώθηκε σήμερα, υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες? Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Από εκεί και πέρα θα προχωράμε όπως κάνουμε πάντα, σε ενημέρωση του κόσμου με τον πλέον επίσημο τρόπο, διαμέσω της σχετικής ανακοίνωσης, όπως κάναμε με τον Παδίκ Καταλά. Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Είναι στην Κύπρο, τα χειρίζεται ο Άντερ Μουρίγιο, και η συνεργασία μαζί του από μέρους μου έχει να κάνει με την έκδοση της ανακοίνωσης για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Είτε έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές του υφιστάμενου ρόστερ, είτε έχει να κάνει αργότερα. Γιατί δεν έχουμε προχωρήσει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε προσθήκη. Μάλιστα. Και κάποιες πληροφορίες, Κυριάκο, φέρουν τον Τόνιο να επιστρέφει στην ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα που αγωνίστηκε με επιτυχία στην ομάδα σας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρωτού βγούμε στον αέρα τηλεφωνικά, Κατερίνα, είδα σχετικά δημοσιεύματα. Εμάς είναι γνωστή η πάγια πολιτική μας, πάγια τακτική μας, και δεν αποτελεί κανένας προσφερειστής εξαίρεσης. Δεν επιβεβαιώνουμε, δεν διαψεύδουμε το οτιδήποτε, παρά μόνο εάν έχουμε επίσημο φυρμάν για τον οποιοδήποτε προσφερειστή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε.